Αρνός, online διδασκαλία, γεωμετρία, αλφα λυκείου, τρίγωνα. Ερώτηση πρώτη για τις εξετάσεις. Ποια είναι τα είδη των τριγώνων ως προς τις πλευρές και ως προς τις γωνίες του? Λοιπόν, πάμε στο σχολικό βιβλίο να τα απολαύσουμε, να διαβάσουμε μαζί και να ξεσηκώσουμε τα γράμματα, να τα φέρουμε στη σκέψη μας. Δηλαδή, παιδιά, ως προς τις πλευρές, έτσι, αν συγκρίνουμε τα τρίγωνα, δηλαδή αν τα χαρακτηρίσουμε θα λέγαμε, πώς τα χαρακτηρίζαμε? Ποιες λέξεις υπάρχουν οι οποίες χρησιμοποιούνται και στην καθημερινότητά μας? Λοιπόν, η πρώτη λέξη, παιδιά, είναι σκαλινό. Το σκαλινό τι είναι? Είναι το τρίγωνο που έχει όλες τις πλευρές του άνισες. Να το, το σχήμα 2, α, β, γ, αυτό το τριγωνάκι έχει τρεις πλευρές άνισες, σκαλινό τρίγωνο. Δεύτερη περίπτωση, προσέξτε, που πάμε σε πιο ειδική, ισοσκελές τρίγωνο. Δηλαδή, οι δύο πλευρές του άνισες. Τότε πλέον μιλάμε, παιδιά, για ισοσκελές. Φανταστείτε ότι έχουμε σταθεί με τα πόδια ανοιχτά και πατάμε πες τα σκέλη μας ανοιγμένα δεξιά και αριστερά. Έτσι, αυτό το ισοσκελές τρίγωνο. Δύο πλευρές ίσες και κάτω μία βάση. Στενή, ανοιχτή, όπως και να έχει. Λοιπόν, και εδώ λέει ότι το α βασικά που αν θέλετε αφήνει δεξιά και αριστερά τις ίσες πλευρές, λέγεται κορυφή. Και η τρίτη κατηγορία, παιδιά, ως προς τις πλευρές για το τρίγωνο είναι το ισόπλευρο. Ένα τρίγωνο, όπως το λέει και η λέξη, ισόπλευρο. Ίσες πλευρές, α, β, β, γ, γ, α, όλες είναι ίσες. Οπότε κλείνοντας, το τρίγωνο ως προς τις πλευρές του χαρακτηρίζεται σε σκαλινό, όλες άνισες, ισοσκελές, δύο ίσες και ισόπλευρο, τρεις ίσες. Είδατε, λογικά βήματα, από το τίποτα, στην ισότητα, στο 2 και μετά στο 3, σε όλες. Η επόμενη, παιδιά, ο επόμενος χαρακτηρισμός ή διαθέτει διάκριση του τριγώνου με βάση τις γωνίες του. Οι γωνίες, παιδιά, όπως γνωρίζετε, τι είναι οι γωνίες? Οι γωνίες είναι αυτές εδώ. Μεταξύ των δύο πλευρών φτιάχνεται μια γωνία. Δηλαδή, αν μετακινήσει την ΑΒ μέχρι να κουμπίσει και να συμπέσει την ΑΓ, αυτή είναι μια γωνία. Καταλαβαίνετε, έτσι. Στρίβει. Τσακ, σαν το δείχτη του ρολογιού, θα λέγαμε. Τάκ, από το ΑΒ στο ΑΓ. Και λέει τώρα, ως προς τις γωνίες, παιδιά, έχω πρώτον οξυγόνιο. Τι σημαίνει οξυγόνιο? Οξύς γωνίες. Η οξία γωνία, παιδιά, τι είναι? Αυτή που κάνει μύτη. Εδώ. Λέμε, αυτό το αντικείμενο είναι οξύ. Είναι αιχμηρό, οξύ, έτσι. Ωραία. Οπότε, αυτή η αιχμηρότητα, αν θέλετε, εδώ πέρα δηλώνεται. Πώς δηλώνεται? Δηλώνεται από τις γωνίες που είναι οξύες. Δηλαδή, οι γωνίες είναι μικρότερες ουσιαστικά από 90 μοίρες. Το δεύτερο, ορθογώνιο. Στην περίπτωση που ακριβώς μία γωνία του εδώ πέρα γίνει ορθή. Αν γίνει μία ορθή, τότε μιλάμε για ένα χαρακτηριστικό, χαρισματικό, αν θέλετε, ένα τρίγωνο το οποίο το συναντάμε συνέχεια. Το ορθογώνιο τρίγωνο. Εντάξει, γιατί ορθή γωνία το λέει και λέει ορθή. Ορθόν. Σωστό, έτσι. Στέκεται κατακόρυφα, έτσι. Ούτε έτσι, ούτε έτσι. Κατακόρυφα. Να το. Η ΑΒ και η ΑΓ στέκεται κάθετα. Λοιπόν, και το αμβλυγόνιο. Το αμβλυγόνιο είναι το τρίγωνο, παιδιά, που έχει μία γωνία αμβλία. Το βλέπετε εδώ. Από το αιχμηρό που είχαμε εδώ πάνω στο οξυγόνιο, στην κορυφή Α, πήγαμε στην αμβλία. Γι' αυτό λέει, όταν λέμε αμβλύνονται οι διαφορές, τι σημαίνει στην ουσία? Ότι έχετε πλέον το ένα με το άλλο να μπει στην ίδια ευθεία, να ευθυγραμμιστεί. Έτσι λοιπόν, παιδιά, απολαύσαμε το χαρακτηρισμό του τριγώνου με βάση τις πλευρές του και με βάση τις γωνίες του. Φυσικά, εσείς έχετε να σκεφτείτε πολύ περισσότερα. Καλή συνέχεια.